κάτω από το τελευταίο Range Rover Velar μπαίνει και στο του μπακ αυτό. Πολυτέλεια, Κύρος, Φινέτσα. Βασικά, αυτό το αυτοκίνητο ποιο είναι? Ένα Range Rover. Το φωνάζει, το τονίζει, μεγάλα γράμματα. Αλλά ποιο Range Rover? Range Rover Velar. Πολλά αστέρια. Μέρα είναι, αστέρια δεν έχει, αλλά αυτό έχει 5 αστέρια ασφαλείας στα crash test του Euro NCAP. Με λίγα λόγια, προσφέρει και ασφάλεια. Πέρα από την πολυτέλεια, προσφέρει και μέγιστη ασφάλεια σε επιβάτες, πεζούς και ούτω καθεξής. Και το συγκεκριμένο δεν είναι ένα οποιοδήποτε Velar. Είναι ένα Velar που κυκλοφόρησε μόλις τώρα. Ελάχιστες εβδομάδες υπάρχει κυκλοφορία στους δρόμους. Γιατί είναι η έκδοση Plug-in Hybrid. Και ποια είναι αυτή η έκδοση Plug-in Hybrid? Ακούμε τον τελευταίο καιρό συνεχώς για Plug-in Hybrid, για υβριδικά και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο εφοδιάζεται με ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης βενζίνης και έναν ηλεκτροκινητήρα. Το πάντρεμα αυτών των δύο μας βγάζει το Plug-in Hybrid. Και όταν λέμε ηλεκτροκινητήρα, οι μπαταρίες του φορτίζουν από το ρεύμα. Παντρεύουμε δηλαδή βενζίνη, παντρεύουμε ρεύμα και έχουμε πολλά άλογα, πάρα πολλά. 400. Πω, Παναγία μου. Χαμός! Αλλά πέρα από το ότι είναι πολύ γρήγορο για τον όγκο του και για τα κιλά του, είναι και πολύ σεξι. Εγώ αυτό το αυτοκίνητο όταν το πρώτο είδα, λέω πω, σεξι αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει έκανα ένα γκάλουπ στο Instagram και λέω, είναι σεξι ή δεν είναι σεξι το Range Rover Velar? Το 82% απάντησε πως είναι. Βασικά περίμενα πάνω από το 90%, αλλά και το 82 νομίζω είναι πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Σεξι αμάξι στο φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή εδώ πέρα στη φύση ρε παιδί μου. Αυτό είναι να το βγάλεις στη φύση, στο χώμα, στη λάσπη, στα χιόνια, στα παντού. Αλλά είναι ένα αυτοκίνητο που δεν κάνει μόνο για τη λάσπη, δεν κάνει μόνο για off-road, κάνει και για on-road. Και πώς είναι οδηγικά το Velar με τα 400 άλογα? Νομίζω ότι εκτός δρόμου έχει λίγους αντιπάλους. Εντός δρόμου, εδώ είναι τώρα το μυστικό, γιατί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, συγκεκριμένο μοντέλο, συγκεκριμένη έκδοση σου προσφέρει οδηγική απόλαυση και στο δρόμο. Έχει βάρος, αλλά έχει ένα τιμόνι μυρογνωμόνιο. Όπου το στρίβεις, πάει. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε αυτόματο κυβότιο και ξέρετε, όταν έχουμε αυτόματο κυβότιο, όσο καλό και να είναι, οι αλλαγές, ρε παιδί μου, έχουν μια καθυστέρηση. Εδώ έχουμε paddles. Οδηγείς και ρυθμίζεις τις ταχύτητες όπως τις θέλεις εσύ. Άρα αυτό σου δίνει επιπλέον οδηγική ευχαρίστηση και πραγματικά αυτό σου δίνει ευχαρίστηση, γιατί έχει και επιδόσεις σε μπαμ και έχει και επιδόσεις σε κίνηση. Δηλαδή τώρα κατεβάζεις μια δευτέρα και καταλαβαίνεις ότι τραβάει. Πολύ δυνατό. Κάτι σημαντικό σε αυτό το αυτοκίνητο. Μιλάμε για όχημα ελευθέρω χρόνου, άρα πρέπει να είναι άνετο. Έχουμε τροχούς 21 ιντσών και δεν κοπανάει. Όλο αυτό το πράγμα, το μπαμπού με τους ελληνικούς δρόμους, δεν περνάει μέσα στην καμπίνα των επιβατών. Δεν κουραζόμαστε. Αυτό τώρα δεν ξέρω, είναι θέμα. Γιατί πώς πρέπει να καταλαβαίνουμε και τα μπαμπού, γιατί θα μείνουμε και από κανένα λάστιχο. Και ένα σύστημα, το οποίο αυτό το λες και καλό και κακό. Θα σας πω γιατί. Σύστημα ακύρωσης θορύβου. Ναι. Σύστημα ακύρωσης θορύβου. Πηγαίνεις με αρκετά χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Δεν κάνει φασαρία μέσα το αυτοκίνητο. Κάνει. Εδώ έχει ένα ειδικό σύστημα που ακυρώνει το θόρυβο. Εδώ έχει ένα ειδικό σύστημα που ακυρώνει το θόρυβο και όλη αυτή η βαβούρα δεν περνάει στην καμπίνα. Άρα πηγαίνεις με πολλά χιλιόμετρα, δεν το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είπα, είναι και καλό και κακό.
Καλό είναι βασικά, γιατί άμα κινείσαι με 120-130 χιλιόμετρα, το πηγαίνεις και ταξιδεύεις τόσο άνετα που δεν σε απασχολεί. Όμως είναι τόσα πολλά τα άλογα που ένα τέτοιο αυτοκίνητο πρέπει να το ευχαριστιέσαι. Και δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το αυτοκίνητο να το βάλεις και σε πίστα. Φανταστείτε τώρα 2 τόνους πλάς να στρίβεις σε πίστα. Λάστιχα, να τα ακούς, να λιώνουν. Βασικά αυτοκίνητο που το ευχαριστιέσαι. Το άτιμο φωνάζει, είμαι Range Rover. Range Rover, Velar. Και αυτό το οποίο διακρίνουμε στην εμπρός έτσι μάσκα, πολύ μεγάλη ρε παιδί μου, είναι αυτά εδώ τα φώτα. Τα συγκεκριμένα φώτ είναι τελευταίας τεχνολογίας LED Matrix, τα οποία τι κάνουν, προσαρμόζονται με το περιβάλλον. Δηλαδή τα έχεις μόνιμα αναμένα, για να ξέρετε, όταν δεν κυκλοφορεί αυτοκίνητο ανάβουνε τελείως, όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο υπάρχουν δέσμες που σβήνουν συγκεκριμένες δέσμες, ούτως ώστε να μην ενοχλεί τους απέναντι. Τεχνολογία ρε παιδί. Έτσι όπως το βλέπω τώρα γύρω-γύρω, τι άλλο μας εντυπωσιάζει σε αυτό το αυτοκίνητο? Τεράστιες ζάντες, 21 ίντσες και μπροστά και πίσω. Λάστιχο 265-45-21 σε SUV, έτσι. Μιλάμε για όγκος, μιλάμε για μάτι. Για έλατε λίγο μπροστά πίσω. Εδώ τι βλέπουμε? Αυτό το χαρακτηριστικό του Velar. Αυτός είναι ο τρόπος εδώ, η χειρολαβή τέλος πάντων, και είναι ο τρόπος όπου ανοίγει το αυτοκίνητο. Και δείτε πώς ανοίγει. Πατάς, βγαίνει έξω η χειρολαβή, ανοίγεις, μπαίνεις μέσα, κλείνεις. Θέλεις να φύγεις, ξεκινάει το αυτοκίνητο. Τώρα το πατήσω εγώ για να μπει μέσα. Αλλά όταν ξεκινάει, οι χειρολαβές μπαίνουν μέσα. Και το χαρακτηριστικό σημείο του Velar, γιατί μπροστά άμα το δεις θα πεις αυτό είναι Range Rover Sport, παραδείγματος χάρη, είναι αυτό το πίσω μέρος, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ ρε παιδιά. Αλλά υπάρχει κόσμος που δεν του αρέσει. Δηλαδή ξενίζει πολύ με αυτό εδώ το σημείο, δηλαδή το θεωρεί πολύ περίεργο. Όμως έχει μια αεροδυναμική σχεδίαση. Αεροτομή ωραία, δηλαδή είναι ένα Sport SUV αυτό. Το λες, δείτε εδώ. Και το πιο ωραίο πράγμα σε αυτό το αυτοκίνητο είναι αυτά εδώ τα γράμματα. Velar P400E, αυτή είναι η έκδοση. HSE. 400. Δεν πάμε 400, αλλά κοντά στα 400 άλογα, ένα-δύο αλογάκια πάνω κάτω. Καλά είναι. Πού μπορεί να φτάσει η πολυτέλεια σε ένα τέτοιο SUV? Τι είναι αυτό το οποίο σου κάνει εντύπωση, σου κάνει αίσθηση όταν κάθεσαι μέσα? Μία, δύο, τρεις οθόνες. Τρεις οθόνες, η μία είναι αφορά τον πίνακα οργάνων, οι άλλες δύο, δες εδώ, good afternoon. Άμα είναι πρωί σου λέει good morning. Ωραίο αυτοκίνητο, σε χαιρετάει ρε παιδί μου, σε χαιρετάει. Πίνακας οργάνων, όπου εδώ έχουμε τις βασικές λειτουργίες, να μην τις αναλύσουμε τώρα, δεν χρειάζεται, είναι οι κλασικές λειτουργίες που βλέπουμε σε όλα τα αυτοκίνητα. Αυτό το οποίο μας κάνει αίσθηση είναι αυτή η οθόνη στην κεντρική κονσόλα και η δεύτερη, 10 ίντσες και άλλες 10 ίντσες. Ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να συνδέσει ακόμα το infotainment, μπορεί να συνδέσει ακόμα και δύο κινητέα τηλέφωνα, δύο συσκευές δηλαδή. Σε πόσο έχει τύχει να θέλουμε να συνδέσουμε δύο τηλέφωνα και να μην μπορούμε? Εδώ συνδέουμε δύο τηλέφωνα και το infotainment εδώ μπορείς να το προσαρμόσεις όπως θέλεις, να βρεις τα πάντα. Να προσθέσεις συσκευές, να προσθέσεις τα πάντα. Πολλά πράγματα. Μπορεί να σου βρει και σταθμούς φόρτισης για το ρεύμα, γιατί είπαμε ότι το συγκεκριμένο φορτίζει και με ρεύμα. Εδώ έχουμε ναύει και ούτω καθεξής. Πάμε στην κάτω οθόνη. Εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε τον κλιματισμό, τη θέρμανση στα καθίσματα, μασάζ. Νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει. Ενεργοποιούμε το μασάζ, το οποίο μπορείς να ρυθμίσεις όπως θες να σου κάνει το μασάζ, πάνω κάτω από τα πλάγια, μόνο κάτω, μόνο στη μέση, μόνο ψηλά, και να ρυθμίσεις και την ένταση παρακαλώ πολύ. Από αυτούς εδώ τους περιστροφικούς διακόπτες, πόση ένταση μασάζ θες και για τον οδηγό και για τον συνοδηγό. Και έχουμε και μία ρύθμιση, vehicle, όπου εδώ πέρα ρυθμίζουμε τα προγράμματα οδήγησης. Γιατί είπαμε, ένα Range Rover είναι top εκτός δρόμου, αλλά τελικά διαπιστώνουμε ότι είναι και top
και εντός δρόμου παρά το βάρος του. Έχουμε τρεις επιλογές οδήγησης. Όσον αφορά το συνδυασμό της βενζίνης με το ρεύμα. Hybrid, δηλαδή εδώ συνδυάζουμε και το ρεύμα και τη βενζίνη. EV, μπορούμε να κυκλοφορούμε και να οδηγούμε μόνο ηλεκτρικά. Μόνο ηλεκτρικά. Η αυτονομία που μας δίνει η Range Rover είναι 53 χιλιόμετρα, αλλά εγώ έχω διαπιστώσει ότι 40 χιλιόμετρα τα κάνεις, μόνο ηλεκτρικά. Και save. Το save τι είναι? Οδηγείς υβριδικά, δηλαδή και βενζίνη και ρεύμα, και κρατάει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο την στάθμη του ρεύματος για να μπουν αυτά τα δύο να συνδυάζονται. Και από εκεί και πέρα έχουμε τις επιλογές. Εθνική οδός, οικονομική οδήγηση, άνετη οδήγηση και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε για πέτρες, για χώμα και τα πάντα. Τα πάντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Range Rover κινείται σχεδόν παντού. Χώρους για μικροαντικείμενα, εδώ. Δεν σας το κρύβω ότι θα ήθελα λίγο περισσότερους χώρους για μικροαντικείμενα, γιατί βάζεις το καφέ σου εδώ, βάζεις το νερό, το τηλέφωνο το έχεις κάπως έτσι. Το δεύτερο τηλέφωνο πού το αφήνεις? Θα μου πεις το έχεις Bluetooth, το βάζεις εδώ πέρα μέσα. Ναι, έχεις χώρο στο μπράτσο, μεγάλο χώρο, συσκευές USB θύρα, Type-C θύρα και μπρίζα 12V και το μπράτσο το οποίο προσαρμόζεται και ανάλογα με τον οδηγό, άμα θες. Πηγαίνεις, είναι και διαιρούμενο, το βλέπετε, το ρυθμίζεις όπως σε βολεύει και κάνεις τα πάντα. Τώρα για την άνεση νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να σας το πω, αλλά θα σας δείξω την τεράστια, μεγάλη ηλιοροφή από μπροστά μέχρι πίσω. Και αυτό που μας αρέσει σε τόσο μεγάλες οροφές, θα σας πω τι είναι. Το άνοιγμα της ηλιοροφής. Συνήθως σε τόσο μεγάλες ηλιοροφές δεν ανοίγουνε. Εδώ ανοίγει. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο να οδηγείς, όχι με τόσο ήλιο βέβαια, με λιγότερες προς το απογευματάκι και να πέφτει ο ήλιος μέσα. Εγώ ας το κλείσω λίγο τώρα γιατί θα με φάει ο ήλιος. Αυτό το οποίο συναντούμε είναι ένας καινούριος λευγές ταχυτήτων, αυτόματο κυβότιο βασικά, είναι 8 σχέσεων για να ξέρετε, νέο τιμόνι. Και κάτι το οποίο θα αρέσει πάρα πολλούς είναι το εξής. Το προηγμένο σύστημα καθαρισμού αέρα έχει ένα ειδικό φίλτρο το οποίο καθαρίζει οτιδήποτε υπάρχει έξω και δεν το επιτρέπει να μπει μέσα. Από γύρι και όλα αυτά τα οποία μας επηρεάζουν και ειδικά όσοι έχετε αλλεργίες. Να το τονίσουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μέσα πεντακάθαρος ο αέρας. Άλλο πράγμα. Και κάτι το οποίο θα λατρέψουν και όσοι κάνουν off-road, αλλά και όσοι δεν μπορούν να παρκάρουν τέλος πάντων, είναι οι κάμερες που έχει το Range Rover Velar. Εδώ είναι κάμερες 360, δηλαδή δείχνουν το αυτοκίνητο από όποια γωνία θέλεις, και όταν λέμε από όποια γωνία, τη ρυθμίζεις εσύ τη γωνία και μπορείς να το δεις όπως θέλεις και όπου θέλεις, από μπροστά, σε γωνία. Δείτε, εδώ έχουμε ανοιχτή πόρτα και δείχνει ανοιχτή πόρτα. On-road. Off-road είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σου επιτρέπει να κινείσαι και να βλέπεις εκεί που δεν βλέπεις. Γιατί όσοι κάνετε off-road, ξέρετε, μπορεί να μην βλέπεις μπροστά καλά, να μην βλέπεις πίσω, είναι περιορισμένοι οι χώροι, άρα βοηθούν πάρα πολύ οι κάμερες 360, 360 μοίρες δηλαδή. Πάμε όμως να δούμε πόσους χώρους έχουν οι πίσω επιβάτες. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Ένα αρκετά μεγάλο SUV, εγώ είμαι 1,77. Κάθομαι άνετα μπροστά, αλλά και πίσω έχει χώρους για τους επιβάτες. Θεωρώ ότι 1,85-1,90, όποιος είναι, θα κάτσει πάρα πολύ άνετα. Και άνετα, για να δω, 4 επιβάτες θα κάτσουν πάρα πολύ άνετα, ο τρίτος στη μέση, αυτός θα κάτσει, δεν θα κάτσει. Πίσω τι έχουμε? Το σύστημα κλιματισμού. Έχουμε και μία μπρίζα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει και πίσω μία θύρα USB, μία θύρα Type-C. Άνετο πάντως, και έχει και κάτι άλλο. Ανάλογα με το πώς θέλεις να καθίσεις, μετακινήσεις λίγο το κάθισμα, την πλάτη του καθίσματος μπροστά. Δείτε τώρα, το βλέπετε που έρχεται μπροστά. Και πίσω. Λίγο πιο ξάπλα. Βασικά το έχεις ξάπλα, αν έχεις παιδιά, το βάζεις πίσω. Να τα πάρει λίγο ο ύπνος και να έχεις την ηρεμία σου όταν οδηγείς. Ωραία, δεν το είπα. Χώρος αποσκευών! Τα σκουμπάκι, ανεβαίνει το πορμπαγκάζ,
και βλέπεις το χώρο αποσκευών. 513 λίτρα. Θα πείτε, μα αυτό είναι μεγάλο SUV, 513 λίτρα. Εδώ τώρα μπορώ να συμφωνήσω και εγώ μαζί σας, αλλά και τα 513 είναι ένα πολύ μεγάλος χώρος αποσκευών. Ειδικά όταν εδώ, έτσι, εδώ είναι 513. Αν τραβήξεις και την εταζέρα, ο χώρος μεγαλώνει. Μπρίζα εδώ και πράγματα τα οποία θα μας φανούν χρήσιμα, ας πούμε όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, δέρουμε εδώ τις σακούλες για να μην πηγαίνουν πέρα δόθε. Σε αυτό εδώ το σημείο, τι έχουμε, πυροσβεστήρα, πρώτες βοήθειες, δεν έχουμε ρεζέρβα, για να ξέρετε, έχουμε kit επισκευής, ελαστικού. Και τι είπαμε, ότι το συγκεκριμένο βελάρ μπορεί να κινηθεί και μόνο με ρεύμα. Καλώδια, εδώ. Και έχουμε δύο τάπες. Τάπα βενζίνης από εδώ, τάπα ρεύματος από την άλλη. Ανοίγεις, κουμπώνεις, φόρτισες και τελείωσες. Πάμε να δούμε όμως αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Γιατί είπαμε, αυτή δεν είναι μία απλή έκδοση. Είναι μία έκδοση με πολλά άλογα. Και εδώ είμαστε. Έχουμε και λέμε βενζινοκινητήρας 2.000 κυβικών εκατοστών τετρακύλινδρος με σχεδόν 300 ύπους. Ηλεκτροκινητήρας με σχεδόν 100 ύπους. Συνδυαστικά, όταν δουλεύουν μαζί, μιλάμε για 400 άλογα. 398 είναι για την ακρίβεια. Εντάξει, τώρα νομίζω δεν θα τα χαλάσουμε στα δύο άλογα. Τι 398, τι είναι 300. Τη ροπή δεν είπα. 640 νιουτόμετρα. Μιλάμε πόλεμο στην κυριολεξία. Και όλα αυτά τα νούμερα, άμα τα βάλουμε κάτω, στον δρόμο δηλαδή, και το παίξουμε σε οδηγή αγώνων. 0-100 αυτό το τέρας, πάνω από 2 τόνοι, 5,4 δευτερόλεπτα. 5,4 δευτερόλεπτα. Τελική ταχύτητα 240 χιλιόμετρα την ώρα. Τετρακίνητο, μόνιμη τετρακίνηση για να ξέρετε. Και αυτή η τετρακίνηση ρυθμίζεται κιόλας. Έχει ένα τέτοιο σύστημα που ρυθμίζει τη ροπή να μεταφέρεται είτε στον έναν άξονα είτε στον άλλον. 100%. Δηλαδή, προχωρημένοι άνθρωποι της Range Rover. Και όλα αυτά συνδυάζονται με οχτάρι αυτόματο κυβότιο. Έχεις και paddles. Και πώς λέγεται αυτό το σύστημα? Terrain Response. Και υπάρχει και άλλο ένα σύστημα. Μας έχει πήξει το σύστημα 4x4 Range Rover. Το All Terrain Progress Control, το οποίο τι κάνει αυτό? Εκεί στα συστήματα που όταν οδηγείς σε λάσπη, χιόνι και ούτω καθεξής, τέλος πάντων εκτός δρόμου, ρυθμίζει μία συγκεκριμένη ταχύτητα, ούτως ώστε, ρε παιδί μου, ο οδηγός να έχει και τη δυνατότητα να κοιτάει το δρόμο και να έχει το μυαλό του μόνο στο τιμόνι. Βασικά, όλα αυτά τα συστήματα σε βοηθούν στην εκτός δρόμου οδήγηση, γιατί ναι μεν δείχνει SUV για το δρόμο, SUV που καταπίνει χιλιόμετρα, αλλά παιδιά, αυτό καταπίνει και πέτρες. Και πέτρες. Και λάσπη. Μη σου πω και χιόνι. Και θάλασσα. Το μυαλό μας, ο κοτσαδόρος του λείπει. Είδες, το βρήκα. Μπορεί, τι μπορεί, άκουγε. Και πάμε λίγο να πούμε τώρα και τα αρνητικά. Μην βλέπουμε μόνο θετικά πράγματα σε αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει, το βασικότερο απ' όλα είναι το εξής. Η τιμή του. Ένα Range Rover δεν είναι ποτέ φθηνό. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι Range Rover. Αν δεν ήταν ακριβό, θα ήταν άλλη μάρκα. Τόσο απλά. Άλλο ένα αρνητικό. Μέσα όμως. Αν δεν είσαι εξοικειωμένος με τα κουμπάκια, με την τεχνολογία, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί καιρό, θα έλεγα, για να μάθεις όλα αυτά τα συστήματα στο infotainment system. Πολλά κουμπιά, ρε παιδί μου, πολλές λειτουργίες.
Χαμός. Αυτό είναι θέμα συνήθειας. Και ένα τρίτο, εγώ προσωπικά θα ήθελα λίγη περισσότερη αυτονομία ηλεκτρική. Δηλαδή, το εργοστάσιο σου δίνει 53 χιλιόμετρα, στην πράξη είναι γύρω στα 40. Αν είχες 70 με 80 χιλιόμετρα, θα ήταν το αμάξι ό,τι πρέπει για τις καθημερινές μετακινήσεις. Χωρίς καύσιμο, έτσι. Γιατί άλλο το κόστος καυσίμου, άλλο το κόστος ρεύματος στο σπίτι. Μην ξεχνάμε ότι τα καθίσματα ρυθμίζονται ηλεκτρικά. Με αυτά τα κουμπάκια πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, κάνεις τα πάντα. Μπορεί να κοιμηθεί. Να κοιμηθεί. Κοιμάται κιόλας. Και μου δεν τα έλογα.